Μόλις τώρα, παιδιά, πέρασε ένα αμάξι μέσα από τη Λαϊκή. Διάλυσε όλους τους πάγκους της Λαϊκής. Στα χρόνια μας, παιδιά, δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό το πράγμα. Ρε φίλε, αυτό το πράγμα το έχεις ξαναδεί? Όχι. Εγώ με αποκτήρισα. Τέτοιο θράσος, τέτοιο θράσος να περάσει μέσα από τη Λαϊκή με 60 χιλιόμετρα με κόσμο. Σκηνές βγαλμένες από ταινία τρόμου εκτυλίχθηκαν το πρωί στη Λαϊκή Αγορά Ηρακλείου. Ένα αυτοκίνητο πέρασε χωρίς να σταματήσει και πήρε παραμάσκαλα όλους τους πάγκους. Δεν προλάβαμε ούτε να αντιδράσουμε. Μαρσάρε δεξιά-αριστερά, έρνε πάγκους και πήγαινε κάτω. Τον τελευταίο πάγκο, από ό,τι άκουσε, γιατί χτύπησε και 2-3 γυναίκες παρακάτω, τον πήγε στον πεζινάδικο. Άρχισε να ποδοπατεί τους πάγκους ζιγ-ζακ, δεξιά-αριστερά, εγκληματικά. Δηλαδή το ότι δεν θρηνήσαμε θύματα, παιδιά, ήταν από τύχη. Αν ήταν αυτή η στιγμή της Λαϊκής, παιδιά, θα είχαμε 50 νεκρούς. Νεαρός οδηγός 4x4 διέσχισε την υπαίθρια αγορά, παρασύροντας πάγκους, αγροτικά προϊόντα, ρούχα και όχι μόνο, με τους καταναλωτές να τρέχουν πανικόβλητοι για να σωθούν, όπως και έμποροι και παραγωγοί οι οποίοι πηδούσαν τα κάγκελα για να σωθούν. Ζούμε από θαύμα, δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες. Μια στιγμή πήρε φόρα απότομα και πέρασε, γκρέμισε τους πάγκους, κατέβηκε μέχρι κάτω. Στα ρούχα, πολύ πιο κάτω, επειδή είναι πιο στενή η πάγκη, τα παρέσυρε όλα. Και δεν σταματάει πουθενά. Οι άνθρωποι τρέχανε σαν τρελοί, χτυπούσε τους πάγκους, καταπατούσε πάγκους και πήγαινε κάτω. Αν βλέπετε ανθρώπους να πηδάνε πάνω σε κάγκελα για να σωθούνε, θα καταλάβατε ακριβώς το μένος αυτού του ανθρώπου να μπει μέσα να σκοτώσει. Προσωπικά στο δικό μου μπάγκο με κοιτάει στα μάτια και με μία τιμονιά ήρθε επίτηδες απάνω μου για να με σκοτώσει. Πρόλαβα και πήδηξα πάνω στον πεντένι και ό,τι βλέπετε εδώ πέρα ήταν όλα γυρισμένα και ανάποδα. Έχω ένα κομμάτι σίδερο να σας δείξω, το αμάξι του έχει μείνει. Παιδιά, δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα, δεν έχει ξαναγίνει. Μέσα από τη Λαϊκή, παιδιά, 4x4 πέρασε με 60 χιλιόμετρα μέσα από τη Λαϊκή, παιδιά. Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες από τη live μετάδοση που έκανε έντρομος παραγωγός, ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρά, με τον ίδιο να κάνει λόγο για απίστευτες και άκρως επικίνδυνες καταστάσεις. Τραυματίστηκα με τη τέτοια να κρατάω τον πάγκο μου και ήρθε ο πάγκος μου εδώ μέσα. Έχει τα σημάδια εδώ. Κοιτάξτε που ήρθε ο πάγκος. Τέτοιο πράγμα δεν το έχουμε ξαναδέσει. Δηλαδή είχατε άγιο εδώ πέρα. Οι πολίτες είχαν άγιο. Ερχόμαστε για ένα μεροκάματο εδώ πέρα. Κατατίσαμε μια κουμπανιά που μας πάνε στα Θυμαράκια σήμερα μέρα που είναι. Τραυματίστηκε μια κυρία εκεί πιο πάνω, τραυματίστηκε μια άλλη μια εδώ πιο κάτω, ευτυχώς ελαφρά. Ο 24χρονος, ο οποίος παρέσυρε τα πάντα στο πέρασμά του επί της οδού Λεβίνου, οδηγούσε υπό την επηρία αλκοόλ, με τον συνεπιβάτη να προσπαθεί να το συνετίσει, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Και μάλιστα ο διπλανός του, επειδή είμαστε κοντά, τον ακούω τον διπλανό του και του λέει: τι κάνεις, θα σκοτώσω με τον κόσμο. Ψάχναμε να βρούμε τρύπα να πάμε στον τοίχο. Και εμείς κινδυνέψαμε. Και με έπιασε προς το φούρνο και εκεί ήταν λίγο πιο στενά. Υπήρχαν και ομπρέλες στη μέση. Και αρχίξε και έκανε ζεξά. Αν του φεύγε τα μάξι, θα μας σκοτώσει. Αλλά είχαμε άγιο και εμείς και οι γονέοι τους. Εάν ήταν μια άλλη στιγμή, θα είχαμε δυστυχώς τρινήσει θύματα. Δεν έχει ξαναγίνει. Ο νεαρός συνελήφθη από άνδρες της ομάδας Δίας και σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση υπό την επηρία μέθης και για φθορές. Δεν έχει ξαναγίνει.